μαθητές της Λακωνίας. Τι έχει γίνει? Με έναν θεολόγο καθηγητή, ο οποίος αντί να διδάσκει θρησκευτικά, έκανε μαθήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Yeah. Παρενοχλούσε μαθήτριές του, τους έστελνε πρόστιχα οικονομηνύματα, τους έστελνε πονηρά μηνύματα στο Facebook. Καθηγητής τους άγγιζε. Ακριβώς. Θεολόγος. Βέβαια. Με άσεμνες φράσεις και άσεμνες κινήσεις. Συμπεριφερόταν απέναντι στις μαθήτριές του. 54 ετών ο θεολόγος αυτός, ο οποίος είχε τεθεί το 2004 με 2006, εκείνη τη διετία, είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω της ανάρμοστης και άσεμνης συμπεριφοράς του. Α, το έχει ξανακάνει. Βέβαια. Προσέξτε τώρα να δείτε. Τότε λοιπόν παρενέβη ο τότε Υπουργός Παιδείας και υπέβαλε ένσταση κατά της πρωτόβαθμης απόφασης. Τότε, τη διετία 2004-2006 που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα κάποιων μηνών, ο Υπουργός Παιδείας. Λοιπόν, και επανήλθε. Το κάνανε κουλ για κανένα δύο χρόνια. Για λίγους μήνες. Για λίγους μήνες. Ναι. Μπράβο. Επανήλθε όμως στα καθηκοντά του ως καθηγητής στα σχολεία και άρχισε και έκανε τα ίδια και πάλι. Δηλαδή δεν έβαλε μυαλό. Δεν έβαλε μυαλό, δεν πήρε κανένα μάθημα. Λέτε, άρχισε και έκανε τα ίδια πάλι στις μαθήτριές του. Μηνύματα, τις άγγιζε, τις παρενοχλούσε φουλ σεξουαλικά. Εν πάση περιπτώσει, απολύθηκε ο άνθρωπος αυτός. Τώρα όμως τι γίνεται. Αυτός θεωρεί ότι δεν έκανε κάτι κακό, ότι ήταν στο πλαίσιο πλάκας, άστοχη μεν πλάκα λέει, αλλά όλες αυτές οι κινήσεις του είχαν μια παιδικότητα λέει. Ούτε σκοπό είχα να βλάψω κανέναν ή καμία μαθήτρια. Το έκανε έτσι το χαβαλέ, λίγο πλακίτσα μου, ρε, εντάξει, μην το παίρνετε τώρα έτσι με τεπί. Το ζητάρανε από το σχολείο. Έχει απολυθεί, αλλά ζητάει τώρα να επανέλθει. Γιατί λέει, έχω μητέρα άρρωστη, η μητέρα του είναι 80 κάτι χρονών, 82. Έχει καρκίνο, είναι άρρωστη, θέλει να τη συντηρήσει, δεν μπορεί για να πάρει τα φαρμακά της. Έχει πάρει ένα δάνειο, λέει, στεγαστικό, δεν μπορεί να το πληρώσει, είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που έχει. Εν πάση περιπτώσει, για αυτούς τους λόγους και έχει και πρόβλημα καρδιάς και ο ίδιος και θέλει να επανέλθει στα καθήκοντά του για οικονομικούς λόγους. Και μάλιστα. Λέει, για να μην έρχομαι σε επαφή με μαθήτριες και σκανδαλίζομαι και πάλι και μπω στον πειρασμό αυτό. Α, σκανδαλίζεται δηλαδή. Βέβαια. Αντάξει. Και καλά για πλάκα. Βάλτε με, λέει, σε διοικητική θέση. Α, είναι εκεί πέρα είναι θέση. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορώ. Ας μην πλαισιώνω με μαθήτριες. Ναι, είμαι μόνο χ τον κάνανε το σχολείο, δεν έχει άλλη κύρωση. Προσπάθησα να επικοινωνήσω, θέλω να σου πω, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Λακωνίας. Δεν θέλησαν. Τα κατάφερα, επικοινώνησα, αλλά δεν θέλησαν να κάνουν κανένα σχόλιο για υπηρεσιακό θέμα. Ωστόσο, επιβεβαίωσαν το γεγονός. Και κανένα στοιχείο του δεν θέλουν να βγει στο δεύτερο. Ναι, εννοείται. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Δεν έχουν δοθεί. Μας είπαν λοιπόν ότι ισχύει πραγματικά. Ισχύει. Απλώς οι άνθρωποι αυτοί και καλά. Έχει απολυθεί ο θεολόγος. Απλά αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι έχει θράσος και ζητάει να επανέλθει. Παρά το γεγονός ότι το έχει κάνει δύο φορές τουλάχιστον που έχει πιαστεί. Ζητάει να επανέλθει, αλλά να είναι σε διοικητική θέση για να μην περιβάλλεται από μαθήτριες που το σκανδαλίζουν. Εντάξει, ο τύπος έχει πλάκα να πούμε. Φοβερό έτσι. Αλλά δεν έχει και καθόλου πλάκα. Καθόλου πλάκα ταυτόχρονα. Και είναι θράσος έχει. Τεράστιο θράσος. Πολύ. Και επικινδυνότητα έχει όλο αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, δεν είναι. Έκανε πολύ χυδαία σχόλια και άσχημες φράσεις και άγγιζε και όλες τις μαθήτριες. Δεν έμενε μόνο στο φραστικό, τις άγγιζε. Το λέμε λοιπόν ότι ο τύπος είναι. Επικίνδυνος. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προσήλθε. Μάλλον τον απέβαλαν από το. Ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση. Δεν έχει ληφθεί απόφαση. Θα δούμε. Πάντως δεν είναι στο σχολείο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, αλλά έχει κάνει ένα αίτημα για να επανέλθει. Ακόμα δεν ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι παίζει αυτό. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Στην Ελλάδα λοιπόν όμως και όλα συμβαίνουν ανίτα μου, δεν ξέρω. Πάντως έχει συμβεί στο παρελθόν και επανήλθε. Αυτό είναι τρελό. Και ξέρει πως πιάστηκε αυτό ο καθηγητή. Μια μαθήτρια μίλησε στη μητέρα τη ότι ξέρει κάτι, μαμά, λαμβάνω μηνύματα από τον καθηγητή μου στο Facebook, ο οποίο μου στέλνει πρόστιχα μηνύματα στο Facebook. Έτσι ξεκίνησε. Δέχονταν πολλά κορίτσια την παρενόχλησή του και δεν είχαν μιλήσει. Κακώς. Γι' αυτό λέμε πρέπει να μιλάτε. Έτσι, μαθητές, μαθήτριες, νέοι, νέες, ό,τι σας συμβαίνει. Ανοίξτε στο ματάκι και μιλάτε. Μην μασάτε να πούμε. Και οι γονείς τα παιδιά να μιλάνε. Οι γονείς τα παιδιά, βέβαια. Αλλά να τη βρίσκεις από τον καθηγητή να πούμε είναι τρελό. Δηλαδή είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να σας πω και να σας υπενθυμίσω.